Εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι, λέει η λαϊκή παροιμία, η οποία ταιριάζει απίστευτα στη σημερινή εξέλιξη στα ελληνοτουρκικά. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διάβημα διαμαρτυρίας προς την ελληνική πλευρά με αφορμή τις καταδιώξεις διακινητών μεταναστών μέχρι τα τουρκικά παράλια από σκάφη της ελληνικής ακτοφυλακής. Η Τουρκία, παρά το γεγονός πως οι καταδιώξεις έγιναν σε συνεννόηση μεταξύ ελληνικών και τουρκικών αρχών, βρήκε ευκαιρία για να βγει προς τη διεθνή κοινότητα διαμαρτυρόμενη για τις παραβιάσεις των ελληνικών σκαφών. Είναι χαρακτηριστικά τα σημερινά δημοσιεύματα τόσο του κρατικού TRT όσο και της πλέον φιλοκυβερνητικής Yeni Safak. Η TRT γράφει συγκεκριμένα: «Η Τουρκία μετέφερε την αντίδρασή της στις ελληνικές αρχές σχετικά με τις παραβιάσεις των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο. Για το θέμα έγινε ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ανακοινώθηκε ότι η διπλωματική διαδικασία που ακολουθείται σε τέτοια περιστατικά είναι σαφής και ακολουθείται κατά γράμμα εδώ και χρόνια. Σημειώθηκε ότι η αντίδραση της Τουρκίας στις παραβιάσεις των χωρικών υδάτων που διέπραξε η Ελλάδα στο Αιγαίο τις τελευταίες ημέρες μεταφέρθηκε στις ελληνικές αρχές σε όλα τα επίπεδα και με τον πιο έντονο τρόπο». Η Yeni Safak αναφέρει: «Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι μετέφερε την αντίδρασή του στις ελληνικές αρχές σε όλα τα επίπεδα και με τον πιο έντονο τρόπο για τις παραβιάσεις των χωρικών υδάτων που διέπραξε η Ελλάδα στο Αιγαίο τις τελευταίες ημέρες». Στη γραπτή δήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών αναφέρεται ότι η διπλωματική διαδικασία που ακολουθείται σε τέτοια περιστατικά είναι σαφής και τηρείται αυστηρά εδώ και χρόνια. Και προστίθεται: «Οι ισχυρισμοί ότι δεν ελήφθησαν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες μετά τις παραβιάσεις δεν αντικατοπτρίζουν την αλήθεια». Μπορεί στον αέρα να υπάρχει ησυχία, αλλά στη θάλασσα η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο αποκαρδιωτική, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, οι παραβιάσεις ελληνικών χωρικών υδάτων από σκάφη του τουρκικού πολεμικού ναυτικού και της ακτοφυλακής το χρονικό διάστημα 1η Ιανουαρίου με 31 Αυγούστου έφτασαν στις 1652, ενώ πέρσι το αντίστοιχο διάστημα ήταν 1133. Αυτό σημαίνει αύξηση 45%. Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως μέχρι και το αντίστοιχο χρονικό διάστημα από την αρχή του χρόνου μέχρι τα τέλη Ιουλίου η αύξηση ήταν 38%. Πέρυσι όλη τη χρονιά είχαν σημειωθεί 1642 παραβιάσεις. Μόνο για ήρεμα νερά δεν μπορούμε να μιλάμε στο Αιγαίο. Τα συμπεράσματα δικά σας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.